Αντιμέτωποι με ένα φίδι βρέθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα μέλη και συντελεστές Θειάσου που έδιναν παράσταση στον χώρο του θερινού Δημοτικού Αμφιθεάτρου. Αποτέλεσμα βέβαια να επικρατήσει για λίγη ώρα πανικός και με την βοήθεια των ψυχρεμότερων να απομακρυνθεί από το χώρο των παρασκηνίων το ερπετό. Εκτός όμως από την έφοδο του φιδιού, οι συντελεστές της παράστασης έκαναν λόγο για τις πολύ άσχημες συνθήκες που επικρατούν στα καμαρίνια και το θέατρο, καθώς δεν υπάρχουν ούτε οι βασικές υποδομές για τους ηθοποιούς. Βρισκόμαστε στο γνωστό σε πολλούς από εμάς θερινό δημοτικό αμφιθέατρο της Ξάνθης, επάνω στο βουνό ψηλά πίσω από τη γνωστή Ξανθήπη, όπου βέβαια γνωστές είναι και οι ελλείψεις του χώρου, οι αδυναμίες του, ένας χώρος που μπορεί να φιλοξενήσει πάνω από 600 θεατές σε θερινή. Νέες παραστάσεις, ο μοναδικός ως χώρος στην Ξάνθη που μπορεί να το κάνει αυτό, ο οποίος όμως είναι επίσης αφρόντιστος. Οι εικόνες που είδατε νωρίτερα και θα δείτε και μετά στα πλάνα μας από τα καμαρίνια δείχνουν μάλλον άσχημες εικόνες, αλλά το χειρότερο από όλα είναι ότι σε πρόσφατη παράσταση που δόθηκε εδώ πέρα από Αθηναϊκό Θίασο, στα καμαρίνια μέσα οι πρωταγωνιστές, γνωστοί πρωταγωνιστές του θέατρου μας, ήρθαν αντιμέτωποι και με ένα φίδι ακόμα. Ίσως θα έπρεπε από τη Δημοτική Αρχή, την καινούργια Δημοτική Αρχή, γιατί έτσι κι αλλιώς η προηγούμενη αποχωρεί, να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα, μεγαλύτερη προσοχή σε αυτό το χώρο και να μπορέσει να πάρει μεγαλύτερη αξία και να έρθουν περισσότεροι και καλύτεροι, ίσως ακόμα θίαση για τους ξανθιώτες και για τους κατοίκους της περιφέρειας για να τους παρακολουθήσουν. Το Δημοτικό Αμφιθέατρο φιλοξενεί τους καλοκαιρινούς μήνες πολλές και αξιόλογες παραστάσεις και εκδηλώσεις που απευθύνονται τόσο σε ενήλικες όσο και σε μικρά παιδιά. Είναι λοιπόν επιβεβλημένη η αποκατάσταση και ο ευπρεπισμός του χώρου τόσο για την ασφάλεια των συντελεστών των θειάσων όσο και του κόσμου που παρακολουθεί τις παραστάσεις.